Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, σήμερα εδώ, στο φοιτητικό φεστιβάλ της ΚΝΕ, στην Πανεπιστημιούπολη της Αθήνας, χτυπάει η καρδιά των φοιτητών, όλων εκείνων που το προηγούμενο διάστημα δώσατε αλλεπάλληλες μάχες για μόρφωση, δουλειά και ζωή με δικαιώματα. Όλων όσοι δεν το βάλατε κάτω, παρά τη διαρκή προσπάθεια συκοφάντησης των αγώνων και των διεκδικήσεών σας από την κυβέρνηση και την πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, κόντρα και στην κρατική καταστολή. Όλων όσοι επιλέγουν να στέκονται στη σωστή πλευρά της ιστορίας, όπως λέει και το σύνθημα του φεστιβάλ, που πάντα αυτή βρίσκεται στην πάλη των λαών κόντρα στην αδικία. Σήμερα εδώ, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είστε αυτοί που με πείσμα δώσατε τη μάχη των πρόσφατων φοιτητικών εκλογών που ανέδειξαν την πασπουδαστική κίνηση συνεργασίας σε πρώτη δύναμη και στην Αθήνα και στην Ελλάδα 36 χρόνια μετά, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας. Με πρωτιά στο ΕΚΠΑ, στο Μετσόβιο, στο Πάντιο, στο Γεωπονικό, στο Παδά, στο Παπί, σε δεκάδες συλλόγους, σε όλες τις εστίες της Αθήνας. Και αυτό το μήνυμα ελπίδας στέλνουμε και σήμερα από το φοιτητικό μας φεστιβάλ. Συνεχίζουμε πιο αποφασισμένοι. Με εφόδιο τα δεκάδες χιλιάδες χαμόγελα, τα μπράβο που ακούσαμε από νέους και νέες, από φοιτητές και φοιτήτριες, ακόμα και από κάποιους που πιθανά δεν συμμετείχαν στις εκλογές, αλλά και από μεγαλύτερους, παλιότερες γενιές φοιτητών που χάρηκαν μαζί μας, πήραν ανάσα από αυτό το ιστορικό αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε με νέα ορμή που δίνει η εμπιστοσύνη και η κοινή δράση που αναπτύξαμε με χιλιάδες φοιτητές που ήταν υποψήφοι στα ψηφοδέλτια της πασπουδαστικής και συνέβαλαν καθοριστικά στη σαρωτική επικράτησή της. Συνεχίζουμε ταυτόχρονα με πιο βαθιά συνειδητοποίηση της δύναμης που δίνει η συμμετοχή του καθενός στην επαναστατική οργάνωση, η έμπνευση για την πρωτοπόρα καθημερινή δράση να πηγάζει από καινοτόμες, ανατρεπτικές, επαναστατικές ιδέες. Όλα αυτά δηλαδή που κατακτάμε μέσα στις γραμμές της ΚΝΕ και μας επιτρέπουν να ξεπερνάμε τις δυσκολίες, να δυναμώνουμε σε πρωτόγνωρες για την νεολαία εξελίξεις και να εκφράζουμε δυνατά το πιο δυναμικό τμήμα των φοιτητών που δεν βολεύεται με λιγότερο ουρανό. Ναι, αυτή είναι η κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας, η νεολαία του ΚΚΕ. Και γι' αυτό μπορούμε να το πούμε χωρίς ίχνος αυτάρκειας. Τα καταφέραμε, τα καταφέρατε. Το τι σημαίνει αυτή η επιτυχία φαίνεται και από την ανησυχία και την αμηχανία των αστικών κομμάτων που δεν μπορούν κυριολεκτικά ακόμα να χωνέψουν το αποτέλεσμα. Δεν μπορούν να χωνέψουν πως ένα σημαντικό τμήμα νέων δεν συνενεί, δεν αποδέχεται τη σφαγή των δικαιωμάτων του από καμία κυβέρνηση. Ένα τμήμα νεολαίας κάνει κριτήριο της δράσης του, της τάσης του, αξίες και ιδανικά πολύ διαφορετικά από αυτά του σημερινού συστήματος. Τι άλλο άραγε, εκτός από ανησυχία, δείχνει η άρνηση, τουλάχιστον δημόσια, του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, της ΟΝΕΔ και της ΔΑΠ, να δεχτούν την ήττα τους, απαξιώνοντας την ψήφο 52.000 φοιτητών, αν και οι εικόνες, θα τις έχετε δει, από τις ανοιχτές εκδηλώσεις τους, μιλούν από μόνες τους, ένα δράμα. Δεν υποτιμάμε καθόλου ότι παίρνουν και θα πάρουν μέτρα, γιατί ενοχλήθηκαν πολύ, καταλαβαίνουν πολύ καλά τι συνέβη. Από την επόμενη κιόλας εβδομάδα των εκλογών, φάνηκε η προσπάθειά τους να υπονομεύσουν τους φοιτητικούς συλλόγους με τις εξαγγελίες της Κεραμαίως για δημιουργία συμβουλίων φοιτητών παραμάγαζων των κυβερνήσεων και των διοικήσεων. Αλλά και τι άλλο εκτός από αμηχανία είναι η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να φέρει το αποτέλεσμα στα μέτρα του, στην επιδίωξή του να επλασαριστεί ως σωτήρας της νεολαίας, την ώρα μάλιστα που η παράταξή του στα πανεπιστήμια δεν βρήκε την ψήφο της και η φετινή της επιτυχία είναι ότι πέρασε για λίγες ψήφους τα λευκά. Από κοντά και διάφορες ομάδες που μάλλον τους έπεσε βαριά η ήττα της ΔΑΠ από την πασπουδαστική και ξεκίνησαν τις συκοφαντίες
τον εκφυλισμό των συλλογικών διαδικασιών των συλλόγων, την καραμέλα περικομματικών συλλόγων και κινητοποιήσεων, παίζοντας τελικά το παιχνίδι της κυβέρνησης. Τους το κάνουμε καθαρό, σε όλους τους. Όσους πρόθυμους αρνητές της αλήθειας και αν επιστρατεύσουν, όσα στοιχεία και αν μαγειρέψουν, όσα εμπόδια και αν βάλουν στη λειτουργία των συλλόγων, δεν πρόκειται να καταφέρουν να φημώσουν τη φωνή των φοιτητών που ακούγεται ξανά δυνατά. Οι γεμάτες γαρίφαλα κάλπες των φοιτητικών εκλογών που έριξαν κόκκινο στη νύχτα της 18ης Μάη είναι η ελπιδοφόρα σπίθα που μπορεί να ανάψει την πυρκαγιά της ανυπακοής, της αντίστασης και του αγώνα για όλα εκείνα που ονειρεύονται οι φοιτητές. Και θα φροντίσουμε εμείς για αυτό. Τα μέλη, οι φίλοι της ΚΝΕ, οι οργανώσεις της ΚΝΕ που σήμερα δυναμώνουν και πρέπει να δυναμώσουν κι άλλο. Στις φετινές φοιτητικές εκλογές διαμορφώθηκε ένας νέος συσχετισμός σχεδόν σε όλους τους φοιτητικούς συλλόγους της χώρας. Συσχετισμός που με προϋποθέσεις μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους και στην πανελλαδική έκφραση οργάνωση του φοιτητικού κινήματος. Ξέρουμε ότι αναλαμβάνουμε αναβαθμισμένα και σύνθετα καθήκοντα. Αναλαμβάνουμε μεγάλες ευθύνες. Δεν αποσπόμαστε πρώτα και κύρια από τη σημασία που έχει η προσπάθεια για να αναζωογονηθούν οι σύλλογοι, να αξιοποιηθεί η νέα κατάσταση για να βελτιωθεί η λειτουργία και η δράση τους, να μεγαλώσει η συμμετοχή των φοιτητών στις διαδικασίες τους, να γίνουν ζωντανές εστίες συλλογικότητας στην πάλη για τις σπουδές και τη ζωή που έχει ανάγκη ο κάθε φοιτητής σήμερα, για να μπορεί να εκφράζεται, να διεκδικεί ενάντια σε ό,τι τον πνίγει, να μην είναι κανείς μόνος απέναντι στις δυσκολίες της ζωής, για να γίνει τελικά το φοιτητικό κίνημα οι φοιτητές πρωταγωνιστής και όχι θεατής των εξελίξεων. Έχουμε καθαρό ότι στο επίπεδο του συλλόγου κρίνεται σε μεγάλο βαθμό η προώθηση του στόχου για αγωνιστική ανασύνταξη του φοιτητικού κινήματος. Και μπορεί και πρέπει αυτή η προσπάθεια να εκφραστεί και σε πανελλαδικό επίπεδο με τη συσπήρωση δεκάδων νέων συλλόγων στο μέτωπο αγώνα σπουδαστών στο ΜΑΣ. Να δυναμώσει δηλαδή το μέτωπο των συλλόγων, των επιτροπών, των φοιτητών, των συνδικαλιστών που συντονίζουν τη δράση τους απέναντι στην πολιτική όλων των κυβερνήσεων, απέναντι στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου με πλαίσιο πάλης που θα θέτει επιθετικά τις σύγχρονες διεκδικήσεις, τις σπουδές και τη ζωή. Για να δυναμώσει ταυτόχρονα η αγωνιστική συμπόρευση των φοιτητών με το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, για να αποκρουστεί η ενιαία τέτοια ενιαία η επίθεση που δέχονται τα μορφωτικά, τα εργασιακά δικαιώματα, το παρόν και το μέλλον της νέας γενιάς που βουλιάζει στην ανασφάλεια της εργασιακής ζούγκλας που έχουν διαμορφώσει διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις για τα κέρδη των αφεντικών. Φίλες και φίλοι, και από εκεί τα μηνύματα είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρα. Σήμερα ξεκίνησε η πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ με συμμετοχή ρεκόρ που ξεπερνά τα 500 σωματεία, συνδικάτα, εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες. Αυτό το σημαντικό γεγονός για την εργατική τάξη της χώρας μας, για την νεολαία, μπορεί να δώσει νέα όθηση στην ανάπτυξη των αγώνων, στην αντεπίθεση του εργατικού κινήματος με νέες δυνάμεις απέναντι στην επίθεση την επίθεση της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών ομίλων στα νέα δεινά που περιμένουν τον λαό μας από τον εμπειριαλιστικό πόλεμο που είναι σε εξέλιξη, την ένταση της εκμετάλλευσης, το δυνάμωμα της φτώχειας, την ένταση της επίθεσης στα εργατικά δικαιώματα και το δυνάμωμα της κρατικής καταστολής και της εργοδοτικής βίας. Το σύνθημα που χρησιμοποιήθηκε στη σύσκεψη του ΠΑΜΕ, στην οργάνωση η δύναμη, στον αγώνα η ελπίδα, όπλο μας η αλληλεγγύη, φωτίζει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει και η νεολαία, η σπουδάζουσα νεολαία, για να βάλει εμπόδια και να ακυρώσει στην πράξη τις αντιεκπαιδευτικές αναδιαρθρώσεις. Έχουμε πείρα, έχουμε τέτοιες εικόνες, όπως έκαναν οι εργάτες της Κόσκο, της Λάρκο, των οικοδόμων, της Ιφούτ και αλλού, απειθαρχώντας τους αντεργατικούς νόμους Μπρούτσι, Αξιόγλου και Χατζηδάκη. Αν όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι αποδέχονταν μυρολατρικά την αντιλαϊκή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ή
αν αυτοί οι εργαζόμενοι είχαν αποθέσει τις ελπίδες τους σε μια κυβερνητική εναλλαγή, σε κάποιο σωτήρα που θα ερχότανε, που βέβαια υπάρχουν τελικά μόνο στα παραμύθια, οι εμβληματικοί αυτοί αγώνες δεν θα είχαν γίνει. Δεν θα είχε διαμορφωθεί ένα μεγάλο κύμα αλληλεγγύης που στήριξε αυτούς τους αγώνες και διαπαιδαγώγησε ευρύτερες δυνάμεις και την νεολαία. Και όμως, οι εργαζόμενοι μέσα από αυτούς τους σκληρούς αγώνες κέρδισαν να ακυρωθούν απολύσεις, να μην πεταχτούν έξω από χώρους δουλειάς, από τα σπίτια τους, να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να αυξηθούν μισθοί. Ό,τι κέρδισαν δεν τους τα χάρισε καμία κυβέρνηση. Αντίθετα, όλες οι κυβερνήσεις νομοθετούσαν σε βάρος τους. Και κυρίως κέρδισαν το να στέκονται σήμερα απέναντί μας, μαζί μας, με το κεφάλι ψηλά, έχοντας προετοιμάσει με τη δράση τους, τη στάση τους, νέους, πιο σημαντικούς αγώνες που θα κληθούμε να δώσουμε. Αυτός ο δρόμος, συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτή η πείρα είναι που πρέπει να ακολουθήσουν και οι φοιτητές στην πάλη τους για να μείνουν στα χαρτιά όλο το, να μείνει στα χαρτιά όλο το αντιλαϊκό έργο των κυβερνήσεων στην ανώτατη εκπαίδευση που διαρκώς η μία μετά την άλλη έρχεται και προσθέτει νέα εμπόδια στις σπουδές των φοιτητών. Τέτοιος άλλωστε είναι και ο νέος νόμος πλαίσιο της Κεραμαίος που παρουσιάστηκε μέσα στο κατακαλό καιρό, συνεχίζοντας την παράδοση κοντά εδώ και 10 χρόνια να ψηφίζονται τα εκπαιδευτικά μέτρα με τις σχολές κλειστές, με τα σχολεία κλειστά, είτε Πάσχα είτε καλοκαίρι, για να αποφεύγουν τις αντιδράσεις μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών και γονιών, μάταια βέβαια. Ο νόμος αυτός τελικά συμπληρώνει και εμπλουτίζει το νομοθετικό πλαίσιο που όλα αυτά τα χρόνια έχει ψηφιστεί από όλων των ειδών της κυβερνήσης. Στις 400 σελίδες του δεν υπάρχει κουβέντα για αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στα πανεπιστήμια, για την κάλυψη των 3.000 κενών θέσεων καθηγητών, την ενίσχυση της φοιτητικής μέρημνας σε συνθήκες εκτόξευσης της ακρίβειας, την κατοχύρωση επαγγελματικών και εργασιακών δικαιωμάτων για όλους τους απόφοιτους. Και προφανώς δεν πρόκειται για καμία επανάσταση, όπως διακηρύττει ο κύριος Μητσοτάκης όπου σταθεί και όπου βρεθεί, βεβαίως τελευταία φορά ήταν στο Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, αλλά τελικά πρόκειται για διατήρηση και εμβάθυση του ίδιου αδιέξοδου δρόμου της εμπορευματοποίησης της γνώσης και της έρευνας, της αποσύνδεσης των πτυχίων από το επάγγελμα, όπως αναλύθηκε σωστά και στη χθεσινή σας εκδήλωση. Η κυβέρνηση λαμβάνει υπόψη της ότι μια σειρά από αυτές τις διατάξεις που τώρα ξαναφέρνει και έχουν ψηφιστεί στο παρελθόν, έχουν μείνει στα χαρτιά εξαιτίας της αντίστασης που πρόβαλε το φοιτητικό και το λαϊκό κίνημα. Γι' αυτό επιχειρεί να δώσει χτύπημα στη συλλογική δράση των φοιτητικών συλλόγων συνολικά στους αγώνες των φοιτητών. Αυτό υπηρετεί η εγκατάσταση της πανεπιστημιακής αστυνομίας μέσα στα ιδρύματα που για άλλη μια φορά αναβλήθηκε κάτω από την αποφασιστική δική σας στάση, από την αποφασιστική στάση του φοιτητικού κινήματος. Για άλλη μια φορά έφαγαν τα μούτρα τους, όχι μόνο στο να μπει η αστυνομία, η πανεπιστημιακή αστυνομία μέσα στις σχολές, αλλά και το κρατικό σχέδιο νομιμοποίησης στις συνειδήσεις του κόσμου. Με επίκεντρο το ΑΠΘ τα απέτυχε, οι φοιτητές τους γύρισαν ξανά την πλάτη. Αυτό υπηρετεί δηλαδή τους αγώνες έχει στο στόχαστρο των φοιτητών και η ανοιχτή υπονόμευση των φοιτητικών συλλόγων με τα ενιαία ψηφοδέλτια, τα συμβούλια φοιτητών που ο ρόλος τους περιορίζεται σε αυτόν του πλασιέ της πολιτικής των κυβερνήσεων και του χειροκροτητή της επιχειρηματικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου ΑΕ. Τη βλέπουμε μπροστά μας, όσο το Πανεπιστήμιο απομακρύνεται από τις κοινωνικές ανάγκες, από τη δυνατότητα η γνώση που παράγεται σε αυτό να δίνει απάντηση στα λαϊκά βάσανα, να δίνει προοπτική στους νέους και τις νέες, τόσο περισσότερο θα αξιοποιείται η καταστολή, θα μπαίνουν εμπόδια στη συλλογική αμφισβήτηση και δράση.
Ξέρουμε καλά ότι στο επιχειρηματικό πανεπιστήμιο που φτιάχνουν τα όνειρα και οι προσδοκίες των φοιτητών είναι ξένα. Οι διεκδικήσεις τους πρέπει να μπουν στο περιθώριο για να μην ενοχλούν. Απέναντι λοιπόν σε όλες αυτές τις διακηρύξεις, τα ιδεολογήματα του Υπουργείου Παιδείας για το νέο νομοπλαίσιο, έχουμε ετοιμαστεί καλά για να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας. Με όρους πιο μαζικού κινήματος και πάνω στο στέρεο υπόβαθρο που μας δίνει η πρόταση του ΚΚΕ για το Πανεπιστήμιο των Σύγχρονων Αναγκών και Δυνατοτήτων της εποχής μας. Η μόνη πρόταση που έχει ανοιχτό μέτωπο με τη λογική των χαμηλών απαιτήσεων δεν είναι πολυτέλεια ή αξιοπρεπείς συνθήκες φοιτησης, εργασίας, ζωής. Είναι αναγκαιότητα. Είναι κάτι που είναι εφικτό σήμερα να γίνει. Είναι η μόνη πρόταση που αντιπαρατίθεται με το σύνολο της στρατηγικής του επιχειρηματικού πανεπιστημίου και όχι μόνο σε δευτερεύουσες πλευρές της. Εναντιώνεται στην εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης, της έρευνας, των πτυχίων. Εναντιώνεται στο να είναι εμπόρευμα η παιδεία και όχι μόνο στους όρους της εκμετάλλευσής του. Δεν είναι αναχρονισμός, όπως μας κατηγορεί η κυβέρνηση, η αντίθεση στην επιχειρηματική λειτουργία. Είναι αναγκαιότητα για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της νέα γενιά των επιστημόνων. Είναι υποχρέωση όσων αγαπάνε την επιστήμη τους, όλων αυτών που έγιναν επιστήμονες για να κατακτήσουν νέες περιοχές της γνώσης και να τις χαρίσουν στην ανθρωπότητα, να την ανακουφίσουν από το μόχθο. Είναι η μόνη πρόταση που υπερασπίζεται τον επιστημονικό χαρακτήρα των προγραμμάτων σπουδών και τη σύνδεσή τους με πλήρη εργασιακά δικαιώματα των αποφύτων. Οι ευέλικτοι εργαζόμενοι, που υποτίθεται ότι σε αυτό το πλαίσιο προσαρμόζονται και τα πανεπιστήμια, δεν είναι εξυγχρονισμός. Είναι επιστροφή σε μια νέου τύπου δουλεία, εξαθλίωση, όσο και αν μας δείχνουν σε όμορφες διαφημίσεις ότι αυτό σημαίνει να δουλεύεις με το λάπτοπ σου μέσα από εξωτικές παραλίες. Το ξέρουν καλά όσοι έχουν εξενιτευτεί, χιλιάδες νέοι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια, όσοι περιπλανιόνται από δουλειά σε δουλειά και αναρωτιούνται πότε θα σταματήσει πια αυτό το μαρτύριο, όσοι ζουν μέσα στην ανασφάλεια, δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει η επόμενη μέρα. Το ξέρουν καλά όσοι δουλεύουν ευέλικτα στο θαύμα του τουρισμού, με τις 16 ευέλικτες σχέσεις εργασίας, τις διαλυμένες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με την εκτόξευση τώρα του COVID στα τουριστικά θέρετρα και έχουν και από πάνω τους εργοδότες να παραπονιούνται γιατί λένε δεν πάνε αρκετοί νέοι Έλληνες εργαζόμενοι να γίνουν δούλοι κυριολεκτικά για να θησαυρίζουν, να θησαυρίζει το ξενοδοχειακό κεφάλαιο. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Όσο αυτοί μετράνε τα κέρδη τους πάνω σε ξεζουμισμένους εργαζόμενους, πάνω σε σακατεμένους εργαζόμενους, η πλειοψηφία της νεολαίας μετράει τα ψηλά της για να βγάλει το μήνα, το μισθό που δεν φτάνει για να πληρωθεί το ρεύμα, τα καύσιμα, το σούπερ μάρκετ. Φίλες και φίλοι, τώρα είναι πιο κρίσιμο να βαδίσουμε μαζί για να ανατρέψουμε όλα αυτά που έχουν γίνει θηλιά, πολύ πιεστική θηλιά πια, στο λαιμό του λαού και της νεολαίας, για να αντιμετωπίσουμε όλα όσα βλέπουμε γύρω μας και μας ανησυχούν, όλα αυτά που βλέπουμε σαν προοπτική στο μέλλον. Μπορούμε να βαδίσουμε μαζί, ακόμα και αν υπάρχουν πράγματα που μας χωρίζουν. Απάντηση θα είναι να κάνουμε πράξη στη ζωή, μέσα στην καθημερινότητα, το σύνθημα της πασπουδαστικής στις φοιτητικές εκλογές, μόνοι τους αυτοί, όλοι μας εμείς. Να ενωθούμε δηλαδή όλοι αυτοί που έχουμε κοινά συμφέροντα, προσδοκίες, κοινούς στόχους, διεκδικήσεις, αυτοί που γνωρίζεστε πολύ καλά μέσα στα αμφιθέατρα που έχετε βρεθεί στην ίδια γραμμή του αγώνα και θα βρεθείτε σε πολλές ακόμα στο μέλλον και με νέους ακόμα φοιτητές εργαζόμενους. Και να αφήσουμε μόνους τους όσους έπαιξαν με τις ανάγκες των φοιτητών, όλα τα κόμματα που το καθένα έχει τη δικιά του ξεχωριστή συμβολή, τη σφραγίδα του, στο να είναι καταδικασμένη σήμερα η λαϊκή οικογένεια στην ακρίβεια, στο να είναι καταδικασμένη σήμερα η νεολαία στη μισή δουλειά, στη μισή ζωή, στην έντονη εκμετάλλευση. Τώρα είναι ώρα να οργανώσουμε τη δική μας αντεπίθεση μαζί με το ΚΚΕ να μπουν μπροστά οι πραγματικές ανάγκες του λαού. Ισχύω, κουκουέ, αντεπίθεση! Ισχύω, κουκουέ, αντεπίθεση!
τελευταία χρόνια υπήρξαν στιγμές που ο λαός μας χαμογέλασε, που ένιωσε περήφανος, που πήρε ανάσα ελπίδας και αισιοδοξίας, είναι αυτές οι στιγμές που το ΚΚΕ και η ΚΝΕ έπαιξαν τον καθοριστικό ρόλο. Θυμηθείτε, από την αρχή της πανδημίας, την ιστορική συγκέντρωση των συνδικάτων στο Σύνταγμα, την Πρωτομαγιά του 2020, με τις εικόνες των διαδηλωτών, ναι μεν με αποστάσεις και μέτρα προστασίας, αλλά κυρίως με υψωμένες βροχές που έστειλαν τις απαγορεύσεις στον κάλαθο των αχρήστων και έκαναν το γύρο του κόσμου και πέρασαν στην ιστορία. Δεν ήταν μόνο ο συμβολισμός, ήταν η υπόσχεση ότι ο λαός δεν πρόκειται να σκύψει το κεφάλι, δεν θα επιτρέψει εμπόδια στη δράση του, να διεκδικεί, να παλεύει, να έχει δικαιώματα, να προστατεύεται η υγεία του. Και εκεί οι κομμουνιστές πρώτοι έδειξαν τον δρόμο. Και λίγο αργότερα, στην ιστορική καταδίκη της εγκληματικής ναζιστικής Χρυσής Αυγής, όταν βούλιαξε η Αθήνα για να ακουστεί παντού η παλαϊκή απέτηση, η ναζί στη φυλακή, λόγος τους φασίστες σε κάθε χώρο δουλειάς και μόρφωσης, σε κάθε γειτονιά, όπως φωνάξαμε ξανά, πιο βαθιά στη φυλακή, πιο δυνατό μπλόκο την Τετάρτη στο εφετείο. Και εκεί που το αστικό κράτος έκανε ξανά τα στραβά μάτια και ανέχονταν τα τάγματα εφόδου να επιτίθονται σε μαθητές και φοιτητές, πάλι το κουκουέ ήταν μπροστά, στη Σταυρούπολη, στο Μενίδη, παντού. Εκεί που μια κνήτησα μαθήτρια ύψωσε ανάστημα μέσα στο σχολείο στη Συμμαρία των Ναζί και πίσω της υψώθηκε ο οργανωμένος μαζικός αγώνας των εργαζόμενων και της νεολαίας και γι' αυτό τελικά λούφαξαν και εκεί. Αυτός ο αγώνας που στοχεύει στη ρίζα του κακού, στο ίδιο το σύστημα της εκμετάλλευσης που θα οδηγήσει το φασισμό οριστικά και αμετάκλητα εκεί που ανήκει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Ποιος να ξεχάσει λίγους μήνες αργότερα που ξανά οι απαγορεύσεις έγιναν κουρελόχαρτα, 17 Νοέμβρη 2020 και ευνηδιαστικά έξω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία το σύνθημα «Έξω ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ» ακούστηκε δυνατά και έστειλε ξανά μήνυμα παγκόσμιο. Κυβέρνηση, κατασταλτικοί μηχανισμοί ταρακουνήθηκαν, άρχισαν να ψάχνονται, δεν κατάλαβαν από πού τους ήρθε. Τα παπαγαλάκια κατάπιαν τη γλώσσα τους και η αμηχανία τους διασκέδαζε τους τηλεθεατές. Και το έργο δεν είχε τελειώσει εκεί. Λίγες ώρες μετά, ξανά στους δρόμους, και αυτή τη φορά πολλαπλάσει και η Σταδίου να σύεται από το σύνθημα «Ένας αιώνας αγώνας και θυσία». Δύο φορές κουρέλι απαγορεύσει σε μία μόνο μέρα. Καταστολή, άβρες, ματ, αλλά πώς να κρύψουν το κάζο, πώς να πνίξουν τις φωνές που ακούστηκαν δυνατά κάτω από τη μάσκα. Ξανά οι κομμουνιστές στην πρώτη γραμμή. Και μετά οι εργάτες, ελπίδα, ανάσα, να δείχνουν τον μοναδικό νικηφόρο δρόμο μακριά από σωτήρες. Το κέντρο της Αθήνας, ένα κόκκινο ποτάμι, παντού κόκκινο από τους τελιβεράδες της Ιφούτ, όπως ξανά χτες. Αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά ξεσηκωμός για το αίμα νεκρού συναδέλφου. Ούτε οι καγκελόπορτες της Κόσκο δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν την οργή, ξυλώθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες. Απεργία, τα πλοία ουρά μέχρι την Αίγινα δεν έδεσε κανένα μέχρι να κερδίσουν οι εργάτες. Σύμβαση, μεροκάματο, ασφάλεια, ούτε βήμα πίσω. Και μετά, φωτιά και ατσάλι, οι εργάτες της Λάρκο, μια γροθιά, όχι μόνο για τη δουλειά τους, για ολόκληρη τη ζωή τους, για τα παιδιά τους, για όλους εμάς. Σε όλα τα μεγάλα, πάντα μπροστά η πρωτοπορία. Και εκεί που την αλληλεγγύη την έκανε πράξη ο λαός, την έκανε σύνθημα. Εκεί που ο λαός σώζει το λαό και εκεί οι κομμουνιστές ήταν μπροστά. Είτε φωτιές, είτε χιόνια, πριν ακόμα φτάσει ο κανοκρατικός μηχανισμός, κόμμα παντός καιρού και συνθήκων. Και τώρα, στον πόλεμο που ξεχυλίζει η υποκρισία του ευρωανατολικού τόξου, και εκεί το κόμμα μας κάνει τη διαφορά. Από την ιστορική συγκέντρωση έξω από τη Ρώσικη Πρεσβεία με κατεύθυνση προς την Αμερικάνικη, στο στόχαστρο μπήκε το κόμμα μας, γιατί δεν διαλέγει ληστή, δεν σκύβει μπροστά στην ατοϊκή υποταγή. Πάντα καθαρά, επιμένοντας να αναδεικνύουμε τον υπεριαλιστικό χαρακτήρα της σύγκρουσης, τον επικίνδυνο ρόλο ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αφήνοντας που και που μερικά κόκκινα σουβενίρ μπογιάς στις φρεγάτες των δολοφόνων να τους κάνει να λυσάνε, να σώζει τη τιμή του λαού μας με την απουσία του από την ομιλία Ζελένσκι όταν τον ατοϊκό τόξο χειροκροτούσε τους φασίστες του Αζόφ, άλλη Καμαρωτά, άλλη Σταμουλοκτά, από την Ουδού και το Πασόκ μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ και το ΜΕΡΑ25. Καθημερινά να διατρανώνουμε με τους αγώνες μας την πράξη μέσα στο κίνημα ότι τα ελληνικά λιμάνια είναι των λαών και όχι βάσεις ή στόχοι των υπεριαλιστών. Να αποκαλύπτουμε και μέσα από το ριζοσπάστη την αλήθεια στον ελληνικό λαό για την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο, τις βάσεις που έχουν παραχωρήσει όλες οι κυβερνήσεις, τα όπλα που στέλνονται σήμερα αποψηλώνοντας κι άλλο την άμυνα των νησιών του Αιγαίου, χρεώνοντας ταυτόχρονα τον ελληνικό λαό με δις για τους επιθετικούς εξοπλισμούς του ΝΑΤΟ που καμία σχέση δεν έχουν με τις ανάγκες της χώρας. Να φανερώνουμε κάθε μέρα πως πίσω από αυτή την εμπλοκή είναι τα σχέδια των ελληνικών επιχειρηματικών ομήλων που ποντάρουν, τρίβουν τα χέρια τους για χρυσές δουλειές, όπως οι Έλληνες εφοπλιστές που έχουν κλείσει συμβόλαια για να μεταφέρουν το πανάκριβο αμερικάνικο ευρωποιημένο αέριο LNG. Κάθε μέρα να καταρρύπτουμε το παραμύθι ότι το ΝΑΤΟ μας προστατεύει, τη στιγμή που ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση τροφοδοτούν την προκλητικότητα της τουρκικής αστικής τάξης, παζαρεύουν μαζί της για να την κρατήσουν στο νατοϊκό στρατόπεδο με ανταλλάγματα βαριά για τον ελληνικό λαό, για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και σε μια πορεία με τη συνδιαχείριση του Αιγαίου. Το βλέπουμε κάθε μέρα, το δηλώνουν συνεχώς πια. ΗΠΑ και ΝΑΤΟ δεν μοιάζονται για το αν τα νησιά είναι ελληνικά ή τουρκικά, αρκεί να είναι νατοϊκά. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, σήμερα που η νέα γενιά βλέπει τη ζωή της να μπαίνει στο στόχαστρο, δίκαια αναρωτιέται ποιος είναι ο δρόμος για να καταφέρει να ζήσει καλύτερα, ποια είναι η λύση για να καταφέρει να πετύχει όλα όσα έχει ονειρευτεί, πώς μπορεί να βρει διέξοδο από την εργασιακή ανασφάλεια, τις κακοπληρωμένες δουλειές, τις επισφαλείς εργασιακές σχέσεις, τη δουλειά χωρίς προοπτική, τα εξαντλητικά ωράρια και τα πόσα ακόμα αναρρύθμιτα εμπόδια που υψώνονται στις ζωές των νέων ανθρώπων. Τα μέλη της ΚΝΕ έχουμε ακριβώς τις ίδιες ανησυχίες. Μοιραζόμαστε τις ίδιες αγωνίες για το μέλλον μας. Ξέρουμε όμως και πολύ καλά ότι αυτός ο κλειός φύγει γύρω από τα δικαιώματά μας για συγκεκριμένους λόγους, για συγκεκριμένα συμφέροντα. Ληστεύουν τις ζωές μας, κλέβουν το μέλλον μας για να εξυπηρετούν την κερδοφορία των αφεντικών. Ξεζουμίζουν τη νέα γενιά για να διασφαλίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα κέρδη εκμεταλλευτές του λαού και μάλιστα σε όλες τις κρίσεις που είναι στο DNA του συστήματος, που τις δημιουργεί το ίδιο το σύστημα, σαν για αυτή που ξανάρχεται, φορτώνουν κάθε φορά όλο και περισσότερα βάρη στις πλάτες μας. Ξέρουμε ότι ο εχθρός μας είναι συνολικά το σύστημα που χτίστηκε και λειτουργεί σε βάρος των πολλών και υπέρ των λίγων. Καταλαβαίνουμε ότι ο καπιταλισμός είναι ο μεγάλος ένοχος όλων των δεινών που χτυπάνε τους λαούς που μας εξοργίζουν, των πολέμων, της προσφυγιάς, της ακρίβειας, της ενεργειακής φτώχειας. Το σύστημα που είτε είναι σε ανάπτυξη είτε είναι σε κρίση ζητά θυσίες διαρκώς, υποταγή στη διασφάλιση του κέρδους του και η εργατική τάξη να ασφιχτιά από τα δεσμά του. Γι' αυτό και είμαστε οργισμένοι εχθροί του. Είναι ο λόγος που δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση στο έδαφος του καπιταλισμού που θα μπορέσει να δώσει ανάσα και ελπίδα στην εργατική τάξη, όσο τα κλειδιά της οικονομίας είναι στα χέρια των εκμεταλλευτών της. Όσο δηλαδή ο πλούτος που παράγει όλος ο κόσμος, ο λαός, οι εργαζόμενοι, πηγαίνει σε μια χούφτα παράσιτα που ελέγχουν τα μέσα παραγωγής. Και αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά όσοι σπέρνουν τέτοιες επικίνδυνες αυταπάτες και ξαναζεσταίνουν τη γνωστή σούπα μπροστά σε κάθε εκλογές. Είναι αυτοί που ουσιαστικά δίνουν πάντα μόνιμα το φιλί της ζωής σε ένα σύστημα που μένει ζωντανό όσο ματώνει την εργατική τάξη. Την ίδια ώρα που μαλλιοτραπιούνται Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ
στα κανάλια, στη Βουλή, για το ποιος είναι ο λιγότερο κακός εκτελεστής των δικαιωμάτων μας, δηλώνουν όλο και περισσότερο έτοιμοι ακόμα και να συγκυβερνήσουν μεταξύ τους, αν το απαιτήσει το κεφάλαιο. Μοιράζουν τις ίδιες υποσχέσεις στα συνέδρια του ΣΕΒ για μείωση του πραγματικού μισθού των εργαζομένων, που είναι ήδη στα τάρταρα. Γι' αυτό το ΚΚΕ προειδοποιεί και επιβεβαιώνεται διαρκώς πως κάθε επόμενη κυβέρνηση θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη, αφού θα διατηρεί και θα εμπλουτίζει το αντιλαϊκό νομοθετικό οπλοστάσιο. Κάθε κυβέρνηση θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη, όταν όλα μαζί τα αστικά κόμματα δηλώνουν πίστη στις ατοικές ευρωενωσιακές δεσμεύσεις της χώρας, στην πράσινη μετάβαση, στην απελευθέρωση της ενέργειας, τις κύριες δηλαδή αιτίες της ενεργειακής φτώχειας και εξάρτησης, στα σχέδια του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους αντιλαϊκούς του στόχους, το νέο αυτό δηλαδή υπερμνημόνιο για τους λαούς που είναι σε πλήρη ισχύ παρά τα κάλπικα πανηγύρια για έξοδο από τα μνημόνια. Αυτά θα αποτελούν και το πρόγραμμα όποιας κυβέρνησης με όποια σύνθεση προκύψει από τις ερχόμενες εκλογές. Τέτοιες κυβερνήσεις έχει φάει ο λαός με το κουτάλι. Έχει βιώσει την απογοήτευση ξανά και ξανά, τις ψεύτικες ελπίδες. Γι' αυτό το κάλεσμά μας είναι να ψάξουν να βρει αλλού τη λύση. Όταν γκρεμίζεις τις αυταπάτες, μπορείς να δεις πιο καθαρά το μέλλον. Να δεις πως μέσα από την ανθρώπινη εργασία, το μυαλό και τα χέρια των εργαζόμενων όλου του κόσμου έχουν διαμορφωθεί όλες οι προϋποθέσεις για να ζούμε πολύ καλύτερα, με σύγχρονα δικαιώματα, χωρίς ανασφάλεια. Αυτή η πίστη ότι μπορούμε να χτίσουμε ένα διαφορετικό κόσμο, μια κοινωνία ανθρώπινη χωρίς εκμετάλλευση, είναι η δύναμη που γεμίζει καθημερινά τα μέλη και τους φίλους της ΚΝΕ, θέληση, κουράγιο για να είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα για κάθε τι που απασχολεί τη νέα γενιά. Μας πεισμώνει να ανταποκριθούμε και να ξεπερνάμε δυσκολίες. Μας δίνει κίνητρο να γίνουμε καλύτεροι, να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο και με μεγαλύτερη ένταση. Γι' αυτό, όπως σήμερα κερδίζουμε μάχες που κάνουν όλη την εργατική τάξη περήφανη, είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να κερδίσουμε ένα κόσμο ολόκληρο. Και σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε κάθε νέα, κάθε νέο να βαδίσει, να σταθεί στο πλάι του κόμματός μας, του ΚΚΕ, να μπει με φόρα στους εργατικούς αγώνες, να χαράξει ένα αγωνιστικό μονοπάτι στη ζωή του, που θα είναι κι αυτός περήφανος για τις θυσίες και τα ιδανικά του. Αυτό το μονοπάτι για μας είναι μονόδρομος. Μονόδρομος απέναντι στην καπιταλιστική σύψη, στο βάρβαρο πρόσωπο που συνεχώς επιδεικνύει. Είναι η μοναδική επιλογή μας απέναντι στα αδιέξοδα του συστήματος. Είναι η επιλογή μας να μπολιάζουμε τη διέξοδο που βρίσκεται μέσα στην οργανωμένη πάλη για να σπάσουν τα δεσμά ενός συστήματος που έχει ξεπεράσει τα ιστορικά του όρια. Έτσι θέλουμε να βαδίζει η νέα γενιά. Με το κεφάλι ψηλά, περήφανη για τη στάση ζωής της, με τους αγώνες της, για το κόμμα της, περήφανη που βαδίζει μαζί με το ΚΚΕ στο πλάι του εργαζόμενου λαού και γίνεται πρωταγωνίστρια στην πάλη κάθε μέρα για μια καλύτερη ζωή. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ είναι περήφανοι για τα μέλη τους και τα μέλη τους είναι περήφανα για το κόμμα τους. Γιατί παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που βάζουν οι καιροί, που στην ένδοξη ιστορία του κόμματός μας κι αν υπήρξαν αμέτρητα εμπόδια, δεν πάμε βήμα πίσω από τη διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών. Δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο από αυτό που πραγματικά μας αξίζει. Δεν μασάμε στην καταστολή και τις απειλές. Σφίγγουμε τις βροχές μας. Κρατάμε ψηλά την κόκκινη σημαία και με βαθιά πίστη στο δίκιο του αγώνα παλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις για το φωτεινό κόσμο του μέλλοντος, τον κόσμο του σοσιαλισμού. Ο αγώνας για τον σοσιαλισμό είναι αναγκαίος, ρεαλιστικός, ζωντανός. Ανοίγεται με κάθε μέρα, με κάθε μικρή ή μεγάλη μάχη που δίνουμε, με κάθε προσπάθεια που κάνουμε για να φτάσουν πιο κλατιά οι θέσεις, οι επαναστατικές ιδέες του κόμματός μας,
για να ζωντανέψει ξανά η σοσιαλιστική-κομμουνιστική προοπτική στα μυαλά, στις συνειδήσεις περισσότερων νέων, μέσα στο κίνημα για να σηκώσουν ακόμα περισσότεροι τις σημαίες των διεκδικήσεών μας με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας. Σε αυτόν τον δρόμο συνεχίζουμε και κρατάμε τα λόγια του Νίκου Μπελογιάννη που του έκοψαν πρόωρα το νήμα της ζωής πριν 70 χρόνια και που έγραφε. Σκέφτομαι πως αυτά τα τρία συστατικά πρέπει να έχει η ζωή. Το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό. Το μεγάλο είναι να βρίσκεσαι μέσα στην πάλη για μια καλύτερη ζωή. Όποιος δεν το κάνει αυτό, σέρνεται πίσω από τη ζωή. Το ωραίο είναι κάθε τι που στολίζει τη ζωή. Το συγκλονιστικό είναι η αγάπη. Και από αυτά τα λόγια δανειζόμαστε και ανακοινώνουμε σήμερα εδώ το σύνθημα του 48ου Φεστιβάλ του Νέου Διηγητή που ξεκινά τώρα το ταξίδι του. Η νέα γενιά με το ΚΚΕ για το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό. Σοσιαλισμός, η απάντηση στον 21ο αιώνα. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες και πάντα επιτυχίες.